και η ιδεολογία ως επικίνδυνος και ενώ δεν είχε ακόμα δικαστεί, τρεις ώρες μετά την καταδίκη του κρίθηκε ότι δεν είναι πλέον επικίνδυνος και ως εκ τούτου αφέθηκε ελεύθερος. Εσχώς! Οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού. Ως εκ τούτου οφείλουν να είναι ευθυγραμμισμένες προς το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Το συγκεκριμένο δικαστήριο με προεδρεύουσα την κυρία Παναγιώτα Γιούπη όχι μόνο δεν έκλεισε τον ένοχο παιδοβιαστή στη φυλακή, όχι μόνο δεν δικαίωσε ένα ολόκληρο κοινωνικό κίνημα με ζητούμενο την αξιοπρέπεια και την ελευθερία, αλλά επιπλέον ανέχθηκε επί μήνες στη δικαστική αίθουσα να διασύρονται τα θύματα, οι συνοδοί τους, οι μάρτυρες, οι δημοσιογράφοι και ολόκληρος ο πνευματικός κόσμος των καλλιτεχνών ως μέτρη, επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι, σκευωροί και λαοπλάνοι. Αν συμβαίνουν όλα αυτά σε μια δικαστική αίθουσα με όλα τα φώτα στραμμένα πάνω της, ανατριχιάζουμε στην ιδέα τι συμβαίνει με τα φώτα κλειστά. Οι ηθοποιοί, η μουσική, η τεχνική, οι άνθρωποι που συμβαίνουν από τους εδώ για όλους εσάς, από τις 13 Ιουλίου είμαστε εκτεθειμένοι. Εκτεθειμένοι σε μια χώρα που ανεχόμενοι τέτοιες αποφάσεις καταπατά το αυτονόητο δικαίωμά μας στην αλήθεια, στο δίκαιο, στα σώματά μας, το δικαίωμά μας στην κοινή λογική. Από τις 13 Ιουλίου και κάθε μέρα που ο Δημήτρης Γκρινιάδης κυκλοφορεί ελεύθερος, όχι μόνο εμείς, αλλά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία κλείνεται φυλακή. Ως άνθρωποι του πολιτισμού, πολίτες της Ελλάδος, πατεράδες και μανάδες παιδιών που μεγαλώνουν εδώ, ζητάμε την άμεση άρση του ανασταλτικού χαρακτήρα της καταδικαστικής απόφασης. Θέλουμε τα σύνορα του Μιχνάδη, όσοι βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν, αλλά και όσοι ακόμα το ψάχνουν, να συνεχίσουν να ζουν ανάμεσά μας χωρίς φόβο και ντροπή. Θέλουμε το υπέρτατο αγαπό της δημοκρατίας μας, η ελευθερία, να αφαιρείται από αυτόν που αμετανόητα βυσιδριάζει τα παιδιά μας. Θέλουμε η γενναία απόφαση της καταδίκης του ενόχου σε 12 χρόνια φυλάκιση να είναι κυριολεκτική. Θέλουμε να ζούμε σε ένα τόπο που η δικαιοσύνη θα λάβει αντίστοιχα της ομορφιάς του και θέλουμε ο ίδιος της να πάψει να είναι επιτέλους νοητός. Είμαστε με τα θύματα. Ο ένοχος για δύο παιδιών Δημήτρης Λιγνάτης να παραμείνει στη φυλακή. Σωματείο Ελλήνων Παιδιών.